αν κάποιος εξφενδονίζει από το μπαλκόνι του σπιτιού του τσιμεντόλιθους και διάφορα άλλα βαριά αντικείμενα, διαπράττει πλημέλημα? Για να ξέρουμε, να πετάμε κι εμείς αμαλάχη. Εμένα ρωτάτε για αυτό? Μάλιστα. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα συνολικότερο. Υπάρχει το δικαίωμα στο τσιμεντόλιθο. Υπάρχει το δικαίωμα στο τσιμεντόλιθο. Λέω, έχει διαμορφωθεί πεποίθηση ότι υπάρχει το δικαίωμα στο τσιμεντόλιθο. Υπάρχει στη Ματρόζου, όπου από κάτω είναι εργαζόμενοι παιδιά φτωχών και μεσαίων οικογενειών με 800.000 ευρώ, ανώνυμοι, ενώ πάνω στο μπαλκόνι μπορεί να είναι και κάποιος επώνυμος ή παιδί κάποιου επώνυμου. Υπάρχει το δικαίωμα στο στυλιάρι στην ΑΣΟΕ, για να χτυπάμε πάλι τον αστυνομικό, και υπάρχει το δικαίωμα της Μολότοφ στα Εξάρχεια. Και απέναντι είναι ο αστυνομικός. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ο αστυνομικός δεν είναι το απέναντι, ο απέναντι στόχος, ο οποίος πρέπει να σκοτωθεί ή να δολοφονηθεί ή να τραυματιστεί για να φανεί ότι κάνουμε μια ηρωική πράξη.